ξεκίνημα μεγάλου τελικού. Λοιπόν, Μάνι με Dr. Pharmacy, Σβίγκος Τιαμάκης, Κουβέλης, Αγγελής Τσιρώνης, Τριμπώνης, Διαμαντής. Διαμαντής, να το. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε. Διαμάντης, Διαμάντης. Το παιχνίδι ξεκίνησε, μεγάλος τελικός, Dr. Pharmacy. Με εμπόριο Αρμάνι, για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής αυτής της μεγάλης βαθμολογίας. Το 9 μας λείπει. Φραγκελάκης θα τον λέμε, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε κομπλέ. Φραγκελάκης είναι ο προπονητής τις προηγούμενες δύο μέρες. Σήμερα είναι παίχτης. Είναι μέσα. Σήμερα είναι παίχτης, ναι, αυτό λέω, ναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ο προπονητής μπήκε να παίξει. Λοιπόν, Κουβέλης μέχρι τέλους. Θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Γρηγόρης Κουβέλης είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά με εκείνους τους 5-4 πόντους όταν τον χρειαζόντουσαν οι ερυθρόλευκοι. Εκείνος δήλωσε παρόν. Η φιλανθρωπία έφερε ένα πόντο. Μία εύστοχη βολή επίθεση για την Dr. Pharmacy. Ο Αντώνης έχει πάρει τους ερυθρόλευκους. Εντάξει, μοιραία, εγώ είμαι με την μπλε. Ναι, εντάξει. Έγινε το deal, η συμφωνία έκλεισε. Για να έχει και ένα ενδιαφέρον εδώ μεταξύ μας. Το πρώτο ζητούμενο είναι να το απολαύσουν τα παιδιά. Εκείνοι να το παρούν. Για αυτούς έχουν γίνει όλα. Και εν συνεχεία ας κερδίσει ο καλύτερος και να πειραζόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, Αραχοβίτης. Ο Λευτέρης εκτός παίρνει και 26 πόντους. Διαμάντης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Το 0-1 θα διατηρηθεί. Σε αυτά τα πρώτα 80 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Διαμάντης θα πάρει το φάουλ από τον Ακύλα. Με τον τρόπο που ξέρει. Ναι, εντάξει. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Είναι αυτό που λέμε, Παντελή, το κέρδισε το φάουλ. Βέλης για τρεις από την κορυφή, μπάλα στο σίδερο. Θα καθαρίσουν την υπόθεση φάουλ διπλέ. Πορτοκαλί, θεά, σε σίγουρα χέρια, Διαμαντή. Δώσει στον Αραχοβίτη, θα πάει μέχρι μέσα, θα δει πάρα πολύ όμορφα το συμπέκτη του εκείνης. Δεν θα τελειώσει, ούτε το κόρι μπάω, ούτε τώρα. Υπό τη σκέπη του Αγγέλη, δεν κατάφερε να τελειώσει. Ο οποίος δεν έπαιξε χτες, έτσι. Ναι, κάνε ξεκούραστος. Ναι, έπαιξε τη Δευτέρα, δεν έπαιξε χτες ο Ζαμάς. Δεν έπαιξε στον ημιτελικό. Έλαβε μέρος να πούμε στο διαγωνισμό τριπόντων πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Δεν πήρε την πρόκληση για τον τελικό. Ούτε αυτός που αστόχησε, ναι, την έχει πάρει. Όχι, όχι, δεν την έχει πάρει. Γι' αυτό αστόχησε. Δεν είναι ζεστό σήμερα ο Λευτέρης. Παντελή, από ό,τι μας είπαν όποιοι είναι το παιχνιδιό, το κάνανε, τα κρατάνε και το παιχνίδι. Για να δούμε αν ο Φραγκελάκης το κράταγε για το παιχνίδι. Νάτος θα εξτοχίσει. Νάτος ο coach. Κάνει το 3-1. Δυο μέρες είχε διαβάσει τις ομάδες για να μπει να παίξει ο Φραγκελάκης. Τον Καρέτσο ουσιαστικά αυτός τον εγκλώβησε. Να δούμε τι έχει διαβάσει. Σβίγκος, 3. Καλάκι και φάουλ από τον Κωνσταντίνο. Περίσσει ο πάθος στις αντιδράσεις του. Μετά την επίτευξη του καλαθιού θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 3-3.
Θα δούμε αν είναι και μαθηματικό να χάνουν αυτοί οι οποίοι φοράνε το 7 και τους επενεί ο Αντώνης. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον Σκύκο συγκεκριμένα. Τι να πούμε για τον Νίκο. Με αυτή την τριποντάρα στα 48 δευτερόλεπτα εχθές έστειλε την ομάδα του στο μεγάλο τελικό. Σουδιά 3, δεν θα του κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound. Τριμπόνι στείλει το rebound. Ούτε αυτός πρέπει να τους έχει. Ο Τριμπόνις έπαιξε δύο μέρες. Αντέχει ο Τριμπόνις. Δεν είναι. Ο Θωμάς δεν έπαιξε, για να δούμε αστοχείο. Ο Θωμάς το τρίποντο επίθεση για την Dr. Pharmacy. Τσάπαλος. Τσάπαλος αστοχείο. Τι πάσα τώρα αυτή τώρα. Το λάθος έγινε, σιγά μην το αφήνω να κόβει της. 5-3. Επειδή είναι και ποδοσφαιρικός ο Λευτέρης, ήταν πέναλτι. Έκλεξε την μπάλα, γύρισε ένα απομηχανίστριος. Πετάχτηκε. Παράλληλη πάσα στο πρώτο μισό, ότι χειρότερο το πλήρωσαν οι ρηθόλευκοι. Λίγος, Βέλης, Ρίχε, πρώτη άδρομο, θα πάρει το φάρο το Λευτέρι. Επιθετικό φάρο του Βέλη, μάλιστα. Η προέκταση αυτή του αριστερού χεριού συρρίχθηκε ως επιθετικό από το ρεφ, τον κύριο Στάδη Σταθόπουλο. Χαρακτηριστικά έδειξε την κίνηση. 5-3 το σκορ και οι παιδούχοι Dr. Pharmacy που προέρχονται από το δεύτερο ημιτελικό. Πάντως ο Διαμάντης Τριμπόνης έχει το σουτ. Αυτό εκεί. Και rebound από το Διαμάντη. Έχει μαζέψει 2-3 μέχρι τώρα. Ο Αγγελής φτάνει μέχρι το τέλος και ισοφαρίζει σε 5-5. Λοιπόν, Αραχοβίτης. Θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό, να ανιώνει την επίθεση στα 14 δευτερόλεπτα, θα μοιράσει το Βραγκελάκι. Κούπια 2 ο Βραγκελάκης, κάνει περίφημα τη δουλειά του στον πάγκο, την κάνει όμως και εδώ στο παρκέ. 7-5. Δεν ξέρω, νομίζω καλύτερα την κάνει στο παρκέ. Όχι, μην λέμε τώρα. Τέτοια είναι ο Αγγίλας, εχθές του δίνω όλο το παιχνίδι. Του δίνω όλο το παιχνίδι, το παραδείχθηκε και ο Κωνσταντίνος, ο Καρέτσος. Την κατεγκίνηση μάτες, τη λεπέκτη πάνω του, στα 3-3 το πηγηφέδι, που έβγαλε τα σηκώτια. Ήταν ήδη κουρασμένος ο Κωνσταντίνος από το προηγούμενο παιχνίδι. Τελευταία δευτερόλεπτα ο Νίκος δεν σκοράρει. Νέο επιθετικό ριμπάουντ. Κάποιος έχει μείνει κάτω. Θα γίνει μια διακοπή. Θα γίνει. Ο Σβίκος όμως είναι. Ναι. Δεν καταλαβαίνει ο αρχηγός από αυτά. Θα σηκωθεί. Τι να του πει τώρα μια πτώση. Ο Νίκος είναι παλιγκάρι. Εντάξει, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος. Τελικός είναι, Παντελή. Αν δεν υπάρχει και τώρα, πότε θα υπάρχει. Και σε δύο καλές ομάδες. Αμάντης, Αγγίλας, θα πάρει το φάουλ τον Νίκο, τον Σβίγκο. Και καλές ομάδες. Και καλές ομάδες. Και οι δύο καλές δικαίως βρίσκονται εδώ. Βεβαίως. Και να πούμε ότι μείναν έξω εξίσου καλές ομάδες από το μεγάλο τελικό. Εντάξει, δύο είναι τα εισιτήρια, δεν μπορούσαν όλες να βρεθούν εδώ. Αραγωβίτης το πήρε καμπάρι την ώρα που έφυγε πάρα τα χέρια του, φωνάζουν τα χαρακτηριστικά έξω, έξω, έξω. Για να δούμε το Κουβέλη. Κουμπαλακές. Παλωμένο στη θέση του Τσιρόνι. Του Τσιρόνι, ναι. Και ο Βαλεντίνος πήρε μέρος, να πούμε, στο διαγωνισμό. Μη με ρωτήσεις τι έκανε, τελικό δεν πήγε.
Ήρθε κατευθείαν βασικά, δεν έκανε ούτε ζέσταμο ούτε τίποτα. Πήγε κατευθείαν. Μου λέει, από τη δουλειά. Μου λέει, μπορώ να μπω. Έτσι, μου λέει, είσαι παλωμένος, μπορείς να πεις ναι. Μόνο εσύ, οι άλλοι δεν πήγαν, δεν τους άφησα. Όλους όποιοι αργήσαν, μην ανέψω. Παλωμένος επειδή έχει πρόσωπο να σωμάξει. Είναι συνάδελφός μου, οπότε... Αλήθεια. Πρακτορείο προπόδιο αυτός. Δουλεύει σε πρακτορείο. Α, δουλεύει σε πρακτορείο. Περίφημο. Real Madrid της δηλώσε, εγώ έτσι όπως τον βλέπω με το νούμερο 11, του λέω ο αγαπημένος πρέπει να είναι ο Ναβάρο. Μου λέει όχι, εγώ είμαι Real. Άστοχος η πρώτη. Και Φίλιππο Δάρλα είδα συνδέσεις. Φίλιππος με. Στην εμπόριο, Αρμάνι ο Τσάπαλος ευτοχή σε μία βολή. Μειώνει σε 7-6, ο Τσάπαλος είναι αυτός που βγαίνει και περνάει στη θέση του ο Ρόκο. Γιώργος Ροκοπάνο. Α, το Ρόκο είναι 8-5, ναι. δεν είναι 7-6, 8-5. Θα σε κυνηγάνε μετά οι τέτοιοι. Ναι, είναι... Τσαμάκης. Είναι μπροστά η Dr. Pharmacia. Άκουσε ο καλωμένος. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ από το Ρόκο. Γι' αυτό τον άφησα, γι' αυτό τον άφησα να κάνει τα τρίποδα για κάτι τέτοιες φάσεις. Είναι παλικάρι. Το 7. Κατά τον κόλπα του Βαλεντίνου. Το Δάλα τον βλέπω, προθέρμαση ποδοσφαιρική κάνει, άμα τον προσέξεις. Το κουί δεν φεύγει. Το κουί δεν φεύγει. 8-8. Βέβαια, ναι. Μπήκε ο Βαλεντίνος μέσα. Τρεις πόντους κατευθείαν και φέρε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Σαγγελάκης, Εγκλίνο, Κουβέλης, Διαμάντης για τρεις. Σίδερο, ριμπάντ από ποιον. Διαμάκης. Έχει κάνει καλή δουλειά στα ριμπάντ σήμερα ο Ντίνος. Ήταν πιο έξω, έχει μπει αρκετά μέσα σήμερα. Ο ρόλος του είναι στο 2-3, να το πούμε αυτό. Προβάδισμα 18. Για να δούμε το τρίποντα από τον Αγγέλη. Ο Αγγέλης είναι εύστοχος. Πρώτο προβάδισμα για την εμπορίο. 10-11. 10-11, ναι. Από ό,τι βλέπω τα κοιτάπια μου, είχαμε το 0-1 της αρχής. Εντάξει, ναι. Και από εκείνη την ώρα ουσιαστικά είναι η δεύτερη φορά που περνάνε σε θέση οδηγού. Να δούμε τώρα το Τσκαμάκι σε θέση 5. Είναι περίεργη η θέση γιατί παίζει 2-3. Καράκι και φάουλ από τον Γιώργο το Διαμάντη. Άμεση απάντηση. Αυτός εκεί παίζει. Ούτως ή άλλως. Ποιος? Ο Γιώργος εκεί παίζει, περιφέρεια. Ναι. Ο Ντίνος είναι η έκπληξη σήμερα στο 5. Ο Ντίνος, προβάδισμα η Doctor. Ναι ρε παιδί μου, είναι ένα πιο χαμηλό σχήμα σίγουρα και αφήσει τον Τζιρόνι έξω, δεν είναι ο Τζιρόνι αυτή τη στιγμή στο παρκέ, οπότε ευλόγως βλέπουμε τον Τσιαμάκη σε θέση 5. Το έχει το rebound ο Τσιαμάκης, έχει και τον κορμί, έχει και τη δύναμη, οπότε μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Εντάξει, ο Τρομπόνης ο Τρίμπονης, ψωμετρικά του είναι πιο ψηλός από τον Κωνσταντίνο. Όχι τώρα που τους βλέπω, όχι πολύ. Δεν είναι ψηλότερο στον Τίνο. Όχι, τελικά. Όχι. Κωνσταντίνο μου, συγγνώμη, θα δικήσαμε. Λέμον, φάουλ, ο Λευτέρης. Παγκοβίτης, φάουλ. Και δύο βολές. Για να δούμε τώρα τον Αγγέλη.
δύο βολές για τον Αγγέλη, 1 και 19 πριν το τέλος με το σκορ στο 13-11. Έχουν φύγει όλοι. Κοίτα, ο Αγγέλης ουτάρει βολές, αστόχησε στην πρώτη, αλλά δεν πάει κανένας για rebound, τον έχουν σίγουρο ότι σκοράρει. Τον έχουν σίγουρο. Για να δούμε. Εντάξει, στη δεύτερη δεν τους διέψευσε. Δικαιώθηκαν κατά το ίμιση. Λοιπόν, πάνω στο Βασιλείου, στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Διαμάντη και επίθεση για την Dr. Pharmacy. Τριμπώνης, Ρόκο, μέσα! Κοιτάξτε πως πανηγυρίζει! 16, 12. Συγκιατρής, μπάλα στο σίδερο. Μέσα με το μαχαίρι στο στόμα, το βλέπουμε. Δεν είναι φάουλ. Με περίσσει ο πάθος. Δεν είναι φάουλ, Γιώργο μου, βήματα είναι. Τον είδαμε πως πανηγύρισε τον τρίποντο. Να πούμε ότι ο Φραγκελάκης πλέον τελεί χρέη coach. Στη φυσική του θέση. Έτσι. Τα κάνει όλα και συμφέρει ο Ακύλας. Ο Βίτης, Μπόνης, είναι μόνος του. Τσιαβάκης επίκαιρ κάτω πάνω του. Το πλήρωσε με ολίγον τύχη. Με συνέξει όμως. 18-12. Συνέξι νομίζω. Πρώτη φορά, είναι αλήθεια Παντελή, στο συνέξι. Επιθετικό φάουλ, νέο επιθετικό από τον Αγγέλη. Ήρεμα του λέει ο Μπαλωμένος. Το ίδιο και ο κόουτς Τσουκαλάς στον πάγκο. Και μία επίθεση λογικά. Είναι κάτω από τα 24 δευτερόλεπτα, εντάξει, νομίζω ότι θα πάνε. Θα πάνε σε γρήγορη. Για να δούμε όμως. Μπόνης. Και αυτό ο Ρόκο. Αστοχή ο Βασιλείου μαζεύει τέλος. Καταλαβαίνει και θα έκανε άμα το έβαζε, έτσι. Εντάξει. Θα τριβενόταν. Θα τριβενόταν. Λοιπόν. 18-12 πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε σε διακοπή. Ναι, πάμε, πάμε. Και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε. Δεύτερο δεκάλεπτο, 18-12 η Dr. Pharmacy. Επίθεση με τον Κουβέλη, με τον Γρηγόρη το Κουβέλη, ο οποίος αστοχεί. Γιατί στο γήπεδο πλέον είναι και ο Θόδωρος ο Κουβέλης. Πρώτη επίθεση δεύτερο δεκάλεπτο για τη Dr. Pharmacy. Αραγωδίτης ο τριών πόντων αστοχεί. Ο Τσάπαλος κυνηγάει ρίχνει την μπάλα στο Θόδωρο τον Κουβέλη, ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του. Υπάρχει αλλαγή, νάτος ο Φίλιππος. Τώρα θα δεις Δάρλα. Λοιπόν, ο Φίλιππος Δάρλα στη θέση του Γρηγόρη Κουβέλη. Βασιλείου σε μια ποδοσφαιρική μονομαχία αυτή. Πάνος Βασιλείου και Φίλιππος Δάρλας είναι ποδοσφαιριστές, όχι στην ίδια κατηγορία βέβαια. Ο Φίλιππος έχει παίξει Champions League, Πάνος ο Βασιλείου έχει παίξει ΑΕ. Ο Κουβέλης δεν μπόρεσε να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας, έκανε ποδοσφαιρικό κοντρόλ, μάλλον γιατί παίζει ο Φίλιππος μέσα στην ομάδα του, και επίθεση για τη Dr. Pharmacy με Λευτέρη Αραχοβίτη. Σου το Τσάπαλος σας το χεί, ο Δάρλας παίρνει το rebound, ο Βασιλείου με τάκλιν προσπάθησε αλλά έκανε φάουλ. Στιγμή στο γήπεδο
3-4 ποδοσφαιρικούς κιόλας στους 10, ναι, εντάξει. Θα δούμε λίγο ποδόσφαιρο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Σβίκος, για να δούμε, αυτός είναι μπασκετικός και παίρνει φάουλ από το Τζάπαλο. Διαμάντης και Μολόνης. Σε Βασιλείου και Τσκαμάκη και Τσαμάκη μάλλον. Λοιπόν, ο παλωμένος κάτω από το καλάθι αστοχή υπό την πίεση του Μολόνη και ο Αραχοπίτης κερδίζει το φάουλ. Αραχοβίτης με Διαμάντη. Ξανά ο Λευτέρης. Τριμπώνης για Διαμάντη. Ο Διαμάντης προσποιείται. Κερδίζει το φάουλ. Το σκορ, ο Διαμάντης κερδίζει το φάουλ από το παλωμένο. Ο παλωμένος έχει 3 φάουλ νωρίς στο παιχνίδι. Ο Κουβέλης θα επιστρέψει, ο Γρηγόρης ο Κουβέλης, και επαναφορά με το Τζάπαλο. Το 12 δεν έχει αλλάξει. Έπρεπε να δώσει την πάσα, δεν υπήρχε χρόνος και ο Κουβέλης ξεκινάει την επίθεση των φιλοξενούμενων. Ο Κουβέλης πάει μέχρι μέσα, ο Σβίκος στο rebound, αστοχή από κοντά, ο Αραχοβίτης στο rebound, του κάνει φάουλ αντιαθλητικό ο Δάρλας. Εδώ αγριεύουμε λίγο τα πράγματα για να δούμε σε ποιον είναι η τεχνική ποινή. Επιστροφή με βολές από αντιαθλητικό φάουλ. Λευτέρης Αραχοβίτης στις βολές. Εύστοχη η πρώτη, κάνει το 19-12. Νομίζω ότι ξεκολλάμε από το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ήταν 18-12, Αντώνη, έτσι. Της αστοχής στη δεύτερη, παραμένει το 19-12. Το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1-0. Και επίθεση με τον Αραχοβίτη. Μετά από τον πρώτο πόντο έχουμε ξεπεράσει τα 2,5 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Διαμάντης. Διαμάντης σούτ από την κορυφή. Άστοχο έρμπολ η μπάλα, επίθεση για τους εμπόρους. Λοιπόν, 7-2, 7 λεπτά συγκεκριμένα, έχουμε παίξει 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο.
ανάμεσα στην Μπόριο Αρμάνι και το και τους Dr. Pharmacy. Θα γίνει το λάθος. Παραμοδίκη στα ψάξη τον Τσάπαλο. Να δείτε μια κοινήτα για τον Τσάπαλο. Δημιουργιασμός δεν θα βγει σε πρώτο χρόνο. Θα τον μπουμπουνίσει ο Λευτέρης. Σίδερο η μπάλα. Εκείνη θα καταλήξει, θα καταλήξει στα χέρια του Σιαμάκη. Θα κάτσει λίγο στον πάγκο για να ηρεμήσει, νομίζω το χρειάζεται. Θα καθαρίσει λίγο το μυαλό του, έχει μπει με εκνευρισμό στο παρκέ. Χρειάζεται το καθαρό μυαλό, ειδικά στο μυαλό του. Σιαμάκη σου και τρεις εύστο Κωνσταντίνο. Πω ένα Σιαμάκη. 19-15. Κωνσταντίνο το μπουμπούνισε, 19-15. Μόλις ένα πόντο σε 4 λεπτά σχεδόν παιχνιδιού. Εντάξει, ο Δίνος μας δίνει την ευκαιρία γιατί μιλήσαμε πολύ για ποδόσφαιρο. Ο Δίνος μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο εδώ. Γιατί με ένα 0 επιμέρους σκορ νομίζω ότι θα βγάζαμε 45 λεπτό, όχι 10 λεπτό, Αντώνη. Έτσι. Και βολές για τον Γρηγόρη Κουβέλη. Έχει ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Η διαφορά είναι στους 4. Άστο το στην πρώτη. Το 19-15 παραμένει. Άλλη μία. Στην προσπάθεια που κάνουν οι Ερυθρόλευκοι να ροκανίσουν τη διαφορά. 19-16 στο μείον 3, 19-12, έχουμε να μείνει σε 4-0 από τους Ερυθρόλευκους. Ο Νάρλας θα κλέψει εντυπωσιακά την μπάλα. Κουβέλης την κρατάει στην κατοχή του. Νάρλας με Ερυθρόλευκα δεν υπάρχει. Κίνησες, δίκος για τρεις, Σιταρκακό. Όμως υπάρχει Παντελή μου, το βλέπουμε μπροστά μας. Το Φίλιππο τον έχω δει με ασπρόμαυρα, με πράσινα και λευκά, με ερυθρόλευκα δεν τον έχω δει. Σε ένα μεγάλο τελικό με τα ερυθρόλευκα, πρέπει να φορέσει αυτά τα χρώματα για να πάει σε ένα μεγάλο τελικό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, 5-29, 19-16 και πολλές για το Διαμάντι. Έχει την ευκαιρία ο Γιώργος να στείλει και πάλι τη διαφορά. Σε 6 πόντους, εφόσον εξτοχίσει και στις 2. Ακροβατή η μπάλα, αλλά δεν μπαίνει μέσα, παραμένει το 19-16. Ας πούμε στην πρώτη. Ο Λίκος δεν έχει πει ακόμα στο κοινό του παιχνιδιού, στο πνεύμα του. Δεν το έχει σε τίποτα. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Γιώργος όμως παίρνει το rebound. Τραβηγμένη προσπάθεια. Ο Αγγελίος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί. Ο Ροκοπάνος τελικά γίνεται κάτοχος της μπάλας. Φραγκελάκης είναι ξεμαρκάριστος αστοχή. Ο Δάρλας διεκδικεί με το Φραγκελάκη. Ο Τσάπαλος αστοχή. Τσιαμάκης στο rebound. Λοιπόν, μπήκαμε στα 15 λεπτά του αγώνα. Η μάχη καλά μένεται. 19-16. Ο Σνίκος σταμάτησε για ποιο λόγο, πρέπει να στηρίξει και διτής για να σταματήσει Σνίκο. Ήταν δικό του το λάθος, την πάτησε εδώ. Κάτι άκουσε, αλλά όχι και άκουσε. Διαμάντης δίνει την καλά. Εδώ πάμε, εντάξει, το ότι... Sorry play. Δεν ξέρω τώρα τι άκουσε, μας έγινε, είμαστε κάπως μακριά. Τσάπαλος με τριμπόνι, ο τριμπόνις παίρνει στον αγωνιστικό χώρο.
επαναφορά από την άλλη πλευρά. Ο Ντίνος μας πέρδεψε. Και επαναφορά, Δάρλας με Τσιαμάκη. Τσιαμάκης κατεβάζει και την μπάλα. Για να δούμε εδώ το Σβίγκο με το Ροκοπάνο. Ο Δάρλας διεκδικεί, ο Αγγέλης Άσποχη. Δεν ισοφαρίζουν οι εμπόριο Αρμάνι. Έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν τη διαφορά οι γηπεδούχοι. Φραγκελάκης με Μολόνι. Ξανά ο Φραγκελάκης. Του τριών πόντων, όχι. Λοιπόν, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Τσιαμάκη. Συστημένη ουσιαστικά του την μπάλα. Συζητάει ο Κουμπέλης. Πάλι αριστερό διάδρομο. Θα αφήσει με το δεξί. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Ροκοπάνος κατέβασε το αμυντικό. Δώσε την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Διαμάντη. Στα πρωτές, θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική ενέργεια. 21-16. Η ευκαιρία των εμπόρων να μειώσουν στον πόντο χάθηκε. Οι γιατροί δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Προηγούν με 5. Για να δούμε εδώ το σβίγκο σου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Ούτε τώρα. Αλλά την έβγαλε ο Τριμπόνης. Όχι. Εντάξει, το πήρε πίσω. Αλλαγή στην απόφαση. Το πήρε πίσω. Να δούμε Μπάμπης Τσαμάκη στη θέση του Μολόνι. Άστοχο σουτ. Λοιπόν, μετράνε πολλά, έτσι. Κατά τα ψέματα είναι και το τριήμερο, είναι και σημασία του αγώνα που παίζει ρόλο. Ο Αγγέλης είναι στο Βαγγέλη, μισό να μην είναι κάτι σοβαρό. Εντάξει, ο Θεμάς είναι πανικάρι, θα σηκωθεί, δεν είναι κάτι. Εκεί με τον νόμο, όλο το βάρος έπεσε στο χέρι του, αλλά είναι καλά, έχει σηκωθεί. Είναι ήδη στη γραμμή των βολών, έχει δικαίωμα για δύο. Στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου. Μέχρι εδώ θα άρχισε. Πάμε για δύο βολές του Αγγέλη. Εύστοχο στη πρώτη, 21-17. Για να δούμε τη δεύτερη αν θα φτάσει η διαφορά στο σουτ. Είναι σουτ. Το τρίποντο είναι σε απόσταση ασφαλείας. Περισσότεροι σπάνουν από μία επίθεση. Αθλητικό φόλ από τον Τσαμάκη στο Διαμάντη. Εντάξει, ήταν ο Κωνσταντίνος, σήκωσε το χέρι του, το παραδέχτηκε. 21-17, 2-49. Καταρχήν ήταν σκληρό και εν συνεχεία πήγε καθαρά για τα χέρια του Γιώργου τη στιγμή που ο Διαμάντης ήθελε να πει στην μπάλα στο καλάθι. Ξεκάθαρος ο κανονισμός. Στήρισαν οι ρεύ 22-17 μετά την πρώτη εύστοχη βολή και 49 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και 23-17 ο Διαμάγκης μετά από 0 στα 2 στις βολές κάνει το 2 στα 2. Κάνει το 23-17. Για να δούμε το τριμπόνι με τον Τσάπαρο Τσαμάκης. Τσαμάκης ένα δύσκολο σούτ, ασφαλείο Τσάπαρος όμως. Θα ήθελα να δω μετά τη στατιστική πόσα επιθετικά rebound έχουν οι γιατροί. Ο Διαμάντης δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Ο Βάρλας κερδίζει το φάουλ. Ναι, μαχητικός ο Φιλιππός. Έλα Φιλιππο. Πάει σε βολές. Για να δούμε. Αλλά
αλλαγή με το παλωμένο στη θέση του Αγγέλη. Για να σε δούμε ρε Φίλιππα, εκτός από αριστερό μπακ, για να δούμε αν έχεις και τις βολές. Και ο Ραχοβίτης επιστρέφει πριν τις βολές του Δάρλα. Αστοχή στην πρώτη, ο Δάρλας παραμένει το 23-17. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Τσάπαλος πήρε το rebound. Σήμερα έχει ρόλο στο παιχνίδι, έτσι. Τις προηγούμενες μέρες είχε βοηθήσει την ομάδα του, αλλά σήμερα έχει ρόλο. Εδώ αστοχή, στα rebound όμως έχει κάνει καλή δουλειά. Συμβαίνει στα μεγάλα παιχνίδια οι προπονητές να βγάζουν άσους από τα μανίκια τους, να χρησιμοποιούν παίκτες σε ειδικούς ρόλους, σε ειδικές καταστάσεις. 23-17, 2 και 5 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τέλος επίθεσης, μπάλα τα μήνυσα στα χέρια του Ραχοβίτη. Δεν μίλησε κανένας. Δεν έφτιανε το διαιτητής Δευτέρη, γι' αυτό οι συμπαίκτες σου, εσύ, ο προπονητής, ναι, αλλά ο διαιτητής δεν έφτιανε γι' αυτό που έγινε. Λοιπόν, μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά. Θέλεις... πάει μέχρι μέσα, είναι φάουλ. Εξαιρετική ενέργεια, θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για 2 δεύτερες βολές. 23-17, 1-44 για το τέλος. Δεν ξέρω σε ποιον διαμαρτύρει το Τριμπόνης, πάντως έχει κάνει φάουλ. Ξεκάθαρο αυτό. Ο Κουβέλης αστοχή στην πρώτη όμως. Παραμένει το 23-17. Αστοχος και στη δεύτερη. 23-17. Μέχρι το τέλος του δρόμου Τσαμάκης. Ευστοχή, μεγαλύτερο προβάδισμα για τη Dr. Pharmacy. 25-17. Καλωμένος για τους. Με ταμπλό. Δεν νομίζω να το ήθελε. Ήταν αρκετά δυνατό. Του έπινε δυνατά η μπάλα από τα χέρια. Έχει στόχο. 25-17 θα παραμείνει. 1-10. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Ραχοβίτης κέρδισε το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 δεύτερες βολές. Και την δυνατότητα να αυξήσει την διαφορά. Πάει στους 10 βολές για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σε ψήφια επίπεδα. Δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Έχουν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού οι μπλε. Από την έναρξή τους. Έχουν χάσει το προβάδισμα μόνο στην αρχή, αυτό το 0-1 και το 10-11. Και το 10-11 κάπου εκεί στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Από τότε Ραχοβίτης ευστοχή και στις δύο και μία φορά. Και δίνει διψή, πρώτη φορά διψή μια διαφορά στον αγώνα. 27-17. Ψάχνουν λύσεις οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Ο Τζάρλας πάει προς τα μέσα. Κάνει επιθετικό φάουλ. Έχει βάλει το χέρι του πίσω από, από την πλάτη του Τριμπόνι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ αυτό. 27-17, 48 δευτερόλεπτα. Είναι μοιρασμένες δύο επιθέσεις. Να δούμε αν θα είναι τόσες ή αν θα δημιουργηθούν και περισσότερες, γιατί κάποια ομάδα θα ενεργήσει πιο γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Να το. Λοιπόν, ο Διαμάντης αστοχή, δημιουργεί και μια νέα επίθεση για την ομάδα του στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν εξαντλήσουν την επίθεση Εμπόριο Αρμάνι. Ο Αγγέλης παίρνει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, κλείνεται, κάνει, μένουν 19 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Διαμάντης, θα πάει μέχρι μέσα, κεντρικό διάδρομο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 29-17.
7, στο σύν 12. Και έχουμε τελικά 4 επιθέσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση για την Μπόρια Αρμάνι. Τέλος, πρώτη δεκαλέπτου και να έμπαινε 10 μέτρα και 29-17 το ημίχρονο. Μπροστά οι γιατροί, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν στα τελευταία 20 λεπτά του μεγάλου τελικού. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, Dr. Pharmacy με Διαμάντη Αραχοβίτη, Βασιλείου Τσάπαλο και Τριμπόνι, Αγγελής Κουβέλης, Σβίγκος, Δάρλας και Τσιαμάκης, η πεντάδα για την Εμπόριο Αρμάνι, 29-17 το σκορ για την Dr. Pharmacy, η οποία βρίσκεται και στην επίδεση. Αραχοβίτης για 3, είναι εύστοχος, 32-17, μεγαλύτερο προβάδισμα στο μάτς αυτό των 15 πόντων για την Dr. Pharmacy. Και πάμε στην πρώτη επίδεση της Εμπόριο Αρμάνι. Τσιαμάκης. Τους κάτω από το καλάθι ο Δέρλας αστοχή, κερδίζει το φάουλ από το Βασιλείου, δικαίωμα για 2 βολές για τον Φίλιππο Δάρλα. Άστοχος την πρώτη, το 32-17 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη, μένει το 32-17, η Dr. Pharmacy είναι στην επίθεση ξανά με τον Διαμάντη. Αραχοβίτης με Διαμάντη. Κλεισμένος μέσα σε δύο, καλάθι και φάουλ. 34-17, double score στο τελικό, η Dr. Pharmacy. Είναι αποφασισμένη να μπει για να καθαρίσει το παιχνίδι στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Παίρνει διαφορά 17 πόντων. Έχει δικαίωμα και για μία βολή ο Διαμάντης. Είναι εύστοχος, 35-17, το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους τυπικά γηπεδούχους στον τελικό. Πάμε, ο Κουβέλης πάει μέχρι μέσα, χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι του Κουβέλη, παραμένει το 35-17. Και για να δούμε εδώ, ο Κουβέλης κοντά με τον Αραχοβίτη, πάει μέχρι μέσα, αστοχή σε πέναλτι στη φάση αυτή, ήταν σχετικά εύκολο το τελείωμα, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εντάξει, και δεν τα κατάφερε ο Κουβέλης στη φάση αυτή, παραμένει το 35-17. Ο Διαμάντης αστοχή, ο Δάρλας παίρνει το rebound, μείνει γρήγορα για τον Αγγελή. Πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση, 35-19. Αραχοβίτης αστοχή στη φάση αυτή, κάτι πήγε να ζητήσει Τσαμάκης, περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Αραχοβίτη. Ο Ακύλας Φραγκελάκης μάλλον του λέει ή παίξε ή βγαίνεις, κάπως έτσι πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. Τι θα ερεμήσεις. Τον Τσάπαλο στο Σβίγκο. Αρχίσαμε. Εντάξει παιδιά, δόθηκε φάουλ. Οκ, φάουλ ήταν. Κάποιος από τους δύο το έκανε για να πέσει κάποιος κάτω. Ήταν φάουλ.
ο Τσάπαλος εκτός, ο Ροκοπάνος εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Σβίγκος κερδίζει το φάουλ στη φάση αυτή. Και στην επαναφορά ο Κουβέλης σε σου τριών πόντων είναι άστοχος. Ο Δάριλας παίρνει το rebound, έχει κερδίσει νωρίτερα τον φαουλ από τον Τσαμάκη, από τον Μπάμπη το Τσαμάκη, και δικαίωμα για δύο βολές στο Δάριλα. Δάριλας έχει 0 στις 4. Που έκανε ένα παιχνίδι μπάλα εδώ, η αλήθεια είναι, αλλά δεν κατέληξε στο καλάθι. Δεύτερη βολή για τον Δάρλα είναι άστοχη. Ο Ακέλιος όμως παίρνει το rebound. Τρίποντα από τον Τσιαμάκη είναι άστοχο. Ο Δάρλας στο rebound για τον Τσιαμάκη. Τσιαμάκης πάει προς τα μέσα. Επιθετικό φάουλ από τον Ακέλη. 35-19 παραμένει, έχουμε περάσει το 1 τέταρτο του τρίτου δεκαλέπτου και επίθεση για την Dr. Pharmacy με το Διαμάντη. Διαμάντης μέχρι τέλους εκεί, 37-19 διαφορά, 18 πόντων, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Και φάουλ από τον Τσαμάκη. Από τον Τσαμάκη στον Τσιαμάκη. Είναι βολές για τον Ντίνο. Να πω ότι δεν έχουν καμία συγκέντρωση. Ναι, υπάρχει ένα γιώτα που τους χωρίζει. Που είναι στη χαλά εκεί, παιδιά. Όχι, είναι στο Δάρλα το φάουλ στον Φίλιππα. Για να το μαγαστοκίσει τώρα. Πάντως τον βλέπω και με κόκκινο παπούτσι, μια χαρά. Έχει πρόβλημα. Μία στις 7. Εσύ που το γνωρίζεις είναι... τι ομάδα είναι, πράσινο? Όχι, είναι ασπρόμαυρον. Πάω ξύς είναι. Είναι ασπρόμαυρον πεπιθύσεων, βεβαίως. Γι' αυτό είχε αποθεωθεί και μέσα στη Ντούμπα. Είναι από μικρός είναι πάω ξύς. Πάω ξύς καινούριο. Σίγουρα πρέπει συναισθήματα και το παραπλέκο. Και υπάρχει αποθέωση στην Τούμπα ενώ ήταν αναπληρωματικός. Λέω τρέφει συναισθήματα και για το παραπλέκο. Εντάξει, ναι. Αλλά η αποθέωση για το Φίλιππα ήταν και στην Τούμπα όταν έπαιζε. Την εμπόριο Αρμάνι. Γιατί ήταν εννοείται. Ο Ζαμπάρας του κάνει και πίσω. Ο Ζαμπάρας τώρα ήρθε. Τώρα. Με πολιτικά ο Ζαμπάρας. Εντάξει, είδε και την απονομία. Ναι. Το πήρα τηλέφωνο, του λέει το παίρνουμε, έλα. Θα σηκώσει το κύπελο μάλλον. Έλα να σηκώσει το κύπελο. Τετάκα βλέπω πίσω, εκεί μέσα τη Ροβλό. Ναι. Μάλιστα. Νίκος Τάγκας ήρθε να δει το μάτσο, όμως. Μπάμπης ο Τσαμάκης, ο Κωνσταντίνος ο Τσαμάκης και πάει λέγοντας. Μάλιστα. 37-21 στο τετράλεπτο περίπου του τρίτου δεκαλέπτου. Για να δούμε τον Γρηγόρη τον Κουβέλη. Κάνει το λάθος ο Τριμπόνης, κλέβει την μπάλα. Αγγελάκης, να δώσω coach. Διαμάντης πάει μέχρι μέσα. Διαμάντης. Νομίζω έχουν μπει αποφασισμένοι για να το τελειώσουν το παιχνίδι. Χρόνος βέβαια υπάρχει. Έχουν γυρίσει και αν έχουν γυρίσει παιχνίδια. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά το momentum δείχνει μπλε. Γιατρούς.
Έχουν τη συνταγή ρε παιδί μου οι άνθρωποι. Ο Διαμάτης την έχει πάρει τη συνταγή γιατί είναι φαρμακοποιός. Την έχει δώσει και στους άλλους. Λοιπόν, 40-21 το ένωσο τρίποντο του Διαμάντη και επίθεση για την Μπόριο Αρμάνι. Βίγκος, Τσιρόνης, ναι, εύστοχος. 40-23. Τριμπώνης εκτός αγώνα με το σκόρ στο 40-23. Ο Κέτσαπαλο στο μάτς. Και ο Διαμάντης βγήκε. Το Καρέτσος είναι εξέντρα κάθεται, έλαβε η μέρα στο τελικό του διαγωνισμού του πόντου. Επόμενη φορά. Μολώνεις με Τσιαμάκη. Μολώνει κάτω να βρει. Αυτή είναι... Κάτω να πελεγείται στις τελικές κάτω. Αυτή είναι μονομαχία ενδοοικογενειακή κατά κάποιο τρόπο. Συγχωριανή ο Μολόνης με το Ντινό και αδερφική φίλη επίσης. Είναι. Ναι, εννοείται. Ναι, σου είπα, Μολόνης ήρθε όμως. Ο Μολόνης ήρθε, ναι, εννοείται. Τελικά καλά κάνανε με τον Τόσα, κάτι ξέρατε. Αδερφική, ίδια δουλειά, ε. Συνάδελφοι. Παρόμοια. Παρόμοια, παρόμοια. Αδερφική φίλη, σχολείο μαζί, ας πούμε. Πάντα μαζί, πάντα μαζί. Ο Τσιαμάκης μένει αγρινιό ή έξω. Αγρίνια. Η καταγωγή όμως είναι από χωριό λίγο έξω από το Αγρίνιο, από το οποίο κατέγεται και ο Πάνος ο Μολώνης. Ο Αραχοβίτης. Αραχοβίτης από εδώ. Αγρίνιο. Πιστεύεις πάνε για καφέ με το Τσιαμάκη. Α, άμα συναντηθούν οικεία. Λένε για. Όχι, όχι. Είναι και γιατρός στην ομάδα ο Λευτέρης. Δεν είναι... Εντάξει, εννοείται ότι όλα αυτά που λέμε έχουν μία πλάκας, έτσι. Είναι μαζί. Εννοείται. Έχει κάνει και γιατρός στην ομάδα του, οπότε τα βρίσκουνε. Έστω και με ζόρι τα βρίσκουν. Εντάξει, δεν είναι και από τις πιο εύκολες όπως τα μήνες και αλήθεια είναι. Καρδιά μικρού παιδιού έχει, δεν το συζητάμε αυτό. Το μπατ πίσω το κάναμε να λάβει μέρος ο Λιάννης. Είμαι με τον Τάκα, μου και τα λέει. Έχουμε κάνει μαζί στην ομάδα. Ποια ομάδα? Στον Ναό Αγρινίου. Βεβαίως, πρόεδρος παίχτης. Λες να τους ψήνει να τους πάρει στην εμπόριο. Λες να τους ψήνει να γυρίσουν στο ναό. Καλύτερα αυτό. Γιατί υπάρχει και είναι η πρώτη φορά που υπάρχει και χειμερινή περίοδο μεταγραφική στο μπάσκετ. Στους 16. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη, ο Τσάπαλος παίρνει το rebound.
παραγωγίτης πάει μέχρι μέσα στο χ. Ενώ είναι να κλείνανε το δεκάλεπτο στους 10 για να μπαίνανε μια άλλη συνεργία στην τελευταία στροφή. Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος του Νίκου και της παρέας. Για να δούμε το Φρεντελάκης ευτοχή πρώτη φορά στους 20, 44-24. Όχι στους 10 δεν πήγε, αλλά Φρεντελάκης βάζει 2 μπροστά. Έτσι ξεφύγει το πράγμα. Ο Σβίκος είναι στους αστοχοί. Κάτι ο Μάτης ο Ταμάκης κερδίζει το φάουλ, έχει δικαίωμα για βολές. Μπορεί να στείλει τη διαφορά πάνω από τους 20. Ο Σβίκος υπήρχε την ομάδα μαζί με τον Κουρβέλη και τον Ελσιαμάκη. Συνοδίζεσαι μέχρι το τελικό. Προκοπάνος με Τσάπαλο είναι μια συνηθισμένη αλλαγή στο σημερινό μάτς. Μπαινοβγαίνουν αυτοί οι δύο. Για να δούμε το Τζαμάκι ευστοχή στην πρώτη. Προκοπάνος, ο οποίος άμα η ομάδα του κερδίσει θα είναι αυτός που θα σηκώσει το κύπελο ψηλά. Ναι, εννοείται, εντάξει. Γι' αυτό φοράει το 13. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Καλά τα εφτάρια, αλλά το κύπελο πρέπει να σηκωθεί από το 13. Ό,τι και να γίνει. Να και εις πότα, να και εις πότες πράσινης απόκοσης. Λοιπόν, 45-24. Ο Βαγγελάκης μετά του στούντορ κρατικύκλωσε και την εμπόριο. Έχει κρατήσει μόλις 24 πόντους. Να το ξανά. Πρέπει να έχει 3 τρίποτα ο Φραγκελάκης μέχρι τώρα. Σε 3 εύστοχα τρίποτα. Για να δούμε το Κουβέλη αυτό εκεί. Ο Μολόνης μαζεύει. Και για να δούμε τον Αραχοβίτη. 2 και 32 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για να δούμε το Όχι. Για την εμπόριο. Βίβλια από σύμφουν από το πανέ. Μένουν 12 λεπτά, ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον. Πράγματα τα οποία δεν συμπάθησουν με τη ροή του παιχνιδιού. Και πιστεύω στο παιχνίδι του πρόλεπτου. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο να μπορεί να γίνει. Από την άμυνα πρέπει να ξεκινήσει όποια επίθεση. Από εκεί να προηγηθώ. Θα γεννήσουν και τα κουκόρια εδώ πέρα, γιατί όταν έχεις διαφορά 21 πόντων μπαίνουν και τα πάντα. Εννοείται, ναι. Πόσο πονώ απόλυτα. Ο παράγοντας πιθολογία στον Αρδινό παίζει κομβικό ρόλο. 45-24, 1 και 18. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Καλό φαουλ για τους κόκκινους, γιατί σταματάει το χρόνο και πηγαίνουν στις βολές. Αρκεί να έχουν 2-2. Για να δούμε.
Σιζόντι. 45-24 παραμένει. Όσο χάνονται και οι βολές, δεν μαζεύεται το μάτς. Άρα τσάπαλο. Τσάπαλος κάνει βήματα. Απλά κέρδισαν χρόνο οι Dr. Pharmacy σε αυτή την επίθεση. Η διαφορά όχι μόνο δεν έχει πέσει, έχει σταθεροποιηθεί και σε αυτό το μείον 21, καθώς κανένας δεν μπορεί να βάλει καλάθι στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, το τύπο να ρίξει τα τύπητα του 21, έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση. Τριμπώνης γυρίζει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Ο Κουβέλης έχει την ευκαιρία να βγάλει στον συνδυασμό. Μέσα! Καλά τα παίρνει και σωστά. Μια επίθεση λένε από τον πάγκο. Ελευθερίς κοιτάει τον χρόνο. Νομίζω στα 8 δευτερόλεπτα, 7-8 θα ξεκινήσει την προσπάθεια. Απλώνει μπάλα, ερυθρόλευκη, για να δούμε, 6,5 δευτερόλεπτα. 45-27. Θα χρειαστούν ένα μεγάλο σουτ. Κάπως έτσι έκαναν και χτες οι Dr. Pharmacy. Για πάμε μπαλωμένος. Θέλω στρίτ του μεγαλέτου. Επιστροφή για το τέταρτο δεκάλεπτο, 45-27. Αγγέλης μπαλωμένος, Τσιρόνης Δάρλας και Κουβέλης για τους εμπόρια Αρμάνι, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Ο Κουβέλης εκτελεί για τρεις, είναι εύστοχος. Για να δούμε αν οι γιατροί θα το ξανακάνουν όπως χτες, να το ξανακάνουν ντέρμπι στα τελευταία λεπτά και να χρειαστούν ένα-δύο μεγάλα σουτ για να πάρουν το μάτσα. Αραχοβίτης πάει μέχρι μέσα. Ο Αγγέλης δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Και επαναφορά με το Φρεγγελάκι. Δευτερόλεπτα στο τέλος της επίθεσης. Ο Διαμάντης ευστοχή στο τρίποντο, κάνει το 48-30. Απάντησε στο τρίποντο του Κουβέλη. Για να δούμε, ο Μπαλωμένος με ταμπλό μέσα. 48-33, μήπως εδώ είναι ο διαγωνισμός τρίποντων. Μήπως δεν ήταν πριν. Λοιπόν, 8-97 απομένουν, χρόνος υπάρχει, 15 είναι η πόντη που χωρίζει τις δύο ομάδες. Λοιπόν, για δύο από μέσα απόσταση, το εξής Βαλεντίνο θα κατεβάσει την μπάλα. Για να δούμε αν μετά από ώρα διαφορά θα πέσει στις 13. Έχει να συμβεί από το 29, 17, στις 14, στις 14, τι έχασε ο Φίλιππος εδώ, τι έχασε ο Δάνιας. Σε μια μικρή διακοπή. 48-33, 8 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Ζαμπάρας έδινε τις εντολές, μάλλον αυτός έχει δώσει, έχει δει το χτεσινό βίντεο αντί του Φραγγελάκη. Και κερδισμένο φάουλ για την Dr. Pharmacy. Πρώτο φάουλ του δεκαλέπτου, ναι.
Τσάπαλος για Ραχοβίτη. Αλλάζουμε ξανά ο Διαμάντης σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο έχουμε μόνο 4 τρίποντα. Αυτή είναι η ευστοχία των ομάδων. Από την Μπόριο Αρμάνι, 2 από το Dr. Pharmacy. Παραμένει η διαφορά στους 18, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για να δούμε το κουβέλι με τον Αραγωβίτη και αυτός εσύ τριών πόντων, άστοχο αυτό. Διαμάντης κερδίζει το φάουλ, αδιαθλητικό φάουλ από τον Δίγκο. Αδιαθλητικό του δώσει ή καθαρό φάουλ. Για να δούμε. Α, όχι. Φάουλ από πλάγι. Μόνο διαδικτικό ήταν το νόημα αρχικά. Ο ένας διαμαρτύρεται για το φάουλ, ο άλλος για το αντιαθλητικό, εντάξει. Ο Σκύκος ότι δεν είναι καθόλου φάουλ, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, Νίκο μου, σ' αγαπάω, σε κλιμάω, αλλά... Φάουλ από το Μπαλωμένο, πρέπει να είναι το τέταρτο του Μπαλωμένο. Ξέρεις τι. Ξέρουν όλοι τη συμπάθεια που τρέχω στο νούμερο 7 του Εμπόριο, αλλά ήταν φάουλ 100%. Δεν έχει πάει πίσω, τα λέει εκεί με Τάκα Σωτηρόπουλο, δεν το ξαναείδαμε. Ο κεφαλής είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο. Διαμάντης ξεκουράζεται εδώ. Θα πάρει και καμιά ανάσα. Γιώργο δεν έχει σήμερα. Έχει κάνει υπερορίες στο γήπεδο. Έχει έρθει από νωρίς. Έχει έρθει από τις 5 η ώρα για τον διαγωνισμό. Δεν έχει παίξει το Αραγωβίτη σε όλα τα λεπτά. Μπορεί να μην τα πήγε καλά εκεί, αλλά ήταν το κράτον. Τον έστειλα στον αγώνα ζεστό. Ουσιαστικά αυτός έχει κόψει τον Βίγκα. Για να δούμε. Σε εμπόριο να επιστρέψει στο παιχνίδι. 69-51-33 παραμένει. Χρειάζεται ένα μικρό μπασκετικό θαύμα για να γυρίσει η κατάσταση εδώ στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αγρινίου. Κρατάνε και με τα δύο χέρια το κύπελο, την πρώτη θέση, η νίκη, θέστε το όπως θέλετε. Ο Διαμάντης θα κερδίσει. Τίποτα δεν προβλέπεται να μπει σε αυτή την περίοδο, δεν ξέρω, μόνο με τρίποτα ευστοχούν οι ομάδες. Έβαλε αυτά που έπρεπε, βαλέ, ο Διαμάντης, τη στιγμή που έπρεπε, μπήκαν τα μεγάλα σουτ. Σπίγκος, θα στοχίσει και σε αυτό, δεν είναι η μέρα του. Επόμενη μέρα, παιχνίδι σίγουρα υπάρχει κάποια κούραση, τα παιδιά είχαν καιρό να εμφανιστούν στο παριέ. Ομάδα με την περισσότερη ενέργεια, αυτή που το θέλει περισσότερο, αυτή θα το κατακτήσει και από ό,τι δείχνουν όλα, αυτή θα είναι η παρέα του κυρίου που μπαίνει μόλις στο παριέ με το νούμερο 13 του κ. Ρόκο Πάνου. Ή αλλιώς Ρόκο, όπως μας είπε και το Παντελής. Ο Ρόκο. Να το στο Ρόκο. Στο τριών πόντο να το δει. Ξανά. Άστοχος όμως. Βάλε το πρώτο αν θυμάσαι καλά. Εκεί κάπου στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο δεκάλεπτο. Σε μία περίοδο όμως που παίρνουν μόνο τρίποντα, αυτό είναι απαγορευτικό, Γιώργο. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά, 4:57. Νομίζω ότι ο νικητής έχει κρυφτεί. Εδώ ο Σβίκος θα λέει με το Ροκοπάνο λίγο πιο έντονα. Μην τα χαλάσουμε, παιδιά, τώρα στο τέλος. Μια χαρά το έχουμε πάει.
σαν στοχή. Τσιρώνεις τις βολές, δεν κατάλαβα τι έγινε και φύγει ο Σμίγκος. Έχει ματώσει, τι έγινε, δεν ξέρω. Για να δούμε, τσιρώνεις, αστοχή. 51-33, σε ένα δεκάλεπτο που μπαίνουν μόνο τρίποντα. 6-6 επιμέρους με δύο τρίποντα από κάθε ομάδα. Για να δούμε... Νάτος, πρώτος πόντος. Χωρίς τρίποντα από τον Τσιρόνι, 51-34. Και αλλαγή με Κουβέλη στη θέση του Δέρλα. Βασιλείο τρέχει, πάνω γύρω να πει, όχι. Α, πάει σε βολή. Είχαμε τεχνική ποινή μάλλον στο Σβίγκο, νομίζω. Για να δούμε ο Βασιλείου. Βασιλείου σκοράρει εν μέσω από θέος, ίσως όχι, δεν μετράει. Πάταγε μέσα. Πάει η αποθέωση. 51-34, μία βολή έχουμε χαθεί λίγο, Αντωνίδη. Νομίζω έχουν χαθεί άλλοι και αυτό έχουμε χαθεί και εμείς. Εντάξει, θα το βρούμε. Ήταν νομίζω τεχνική ποινή στο Σβίγκο. Εντάξει, το καταλάβαμε, απλά δεν ήταν ξεκάθαρο. Ο Βασιλείου πάτησε μέσα. Και ξέρω να σου πω τι έγινε λοιπόν. Ο Σβίγκος είχε με 5 φάουλ προφανώς. Και ο Βασιλείου πάτησε μέσα. Αυτό δεν το σχολιάζουμε, Ντάν. Νομίζω ότι ήταν ένα σφύριγμα το οποίο δεν χρειαζόταν. Στη στιγμή αυτή, 4:40, 51-34. Βήματα ο Ροκοπάνος δεν μέτρησε το τελευταίο καλάθι. Για διαμαρτυρία προφανώς. Βλέπουμε καλάθια τα οποία δεν μετράνε και πρέπει να πούμε και γιατί. Και με 5 τη θέση του κύριο Τσιρώνης. Γι' αυτό τον είδαμε στις βολές. Έπρεπε να γίνει πολύ της τεχνικής πέγγυρα του Βασιλείου. Δεν τη μετρήσα και το καθεξής. Το 4-10 λεπτό. Επιμένου σκορ 7-6 για τους εμπόρους. Εντάξει, 34 πόντι. Τους εμπόρους τα μαρτυρούν όλα για το τέλος της απόψε εδώ. Βασιλείο κάνει 3 δευτερόλεπτα. Τα λένε εδώ με τον Ρόκο. Αλληλοκαντιλιάζονται, Παντελή. Έχει πάει δύο τις καλές ο Γιώργος σήμερα. Διαμάντης... πρέπει να προχωρήσει. Αν ο Αραχοβίτης... Για να πάρει και το χειροκρότημα. Αν ο Αραχοβίτης δεν έμενε τόσο πολύ στον πάγκο και είχε κάνει λίγο περισσότερο, ο Γιώργος θα είχε φάει περισσότερο χρόνο κάτω παρά όρθιο στο γήπεδο. Αγγέλης στον πάγκο. Μπαμπιστσαμάκη στην επαναφορά. Κωστάκη, πρώτη εμφάνιση στο γήπεδο του Θάνου του Κωστάκη. Με το 7. Μολόνι, Βασιλείου, Τσαμάκη, Σκλήματα. Ο Ρόκο πρέπει να έρθει εδώ, στη γωνία να περιμένει, γιατί πάει και πλέγεται τώρα. Παίζει μέσα πλέον, είναι το σαρά. Πέρασαν τα χρόνια. Μάτω, σε πέρασαν τα χρόνια. Σαροπεντάρι φρέσει τώρα. Αυτό δεν αγγίζουν τα χρόνια. Αυτός όσο περνάνε γίνεται και καλύτερο. Θα το κρασί. Ω, κοιτάξτε το ριμπάουντ. Κοιτάξτε το ριμπάουντ, αρχηγός. Έτσι. Φοβερός. Πρέπει να περάσει και τη σέντρα όμως. Που λένε και στο έπαιος ένα γήπεδο ανεπίσης του Πανετολικού. Να το. Περιμένει να πήγε στη γωνία. Σαν μάτις μάλλον δεν το συμπάνε και πάρα. Δεν τον είδε. Βασιλείο αστοχή. Κεφαλίου στο ριμπάουντ. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα ο τελευταίο τρίλεπτο το σκορ είναι στο 51-34. Ο Δάρλας με το Μολόνι κερδίζει το φάουλ ο Φίλιππας.
άστοχη η πρώτη. Σε ποια ομάδα σταμάτησε την καριέρα του Ματέλιο Φίλιππος? Δεν έχει σταματήσει η καριέρα ακόμα, παίζει στη δόξα καινουρίου. Μη μου λες παιδιά. Εννοείται, ο Φίλιππος παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Τι θέση παίζει τώρα? Αριστερό πάγκο, τι έπαιζε πάντα. Ή κεντρικός αμυντικός. Κεντρικός αμυντικός, έτσι, ναι. Αυτός είναι, ο Μήπως έχει τραφηχτεί το παιδί. Σέντερ φορ θα μπορούσε να παίξει, γιατί όχι. Αλλά πάει πίσω εκεί πέρα, σαν λίγα μέτρα. Παίζει με την εμπειρία. Τα χρώματα της δόξας κυναρίου, ασπρόμαυρο. Πάω και δόξα. Θες πάω και θες δόξα, ασπρόμαυρο. Σε ποια κατηγορία είναι να γίνει? Βίτα έψινα. Έχεις πέρα τον δίσκα καθόλου? Εννοείται. Τον βλέπω συνέχεια το παραμένει και μάλιστα έχουν έρθει αντίπαλοι και ρωτάνε αν όντως είναι ο Δάλλας. Κωστάκης. Προπονείτε, πάει σε προπονήσεις ή απλά σου. Ναι, κανονικά. Πέντε τρίποντα σε αυτό. Ο Αγγέλης. Ναι, πέντε τρίποντα σε αυτό το δεκαλεπτό. Στον κόσμο. Εδώ άλλο κόσμο, εδώ και πολλή ώρα που είναι πίσω το πάγκο. Καλά, ναι, και σταματήσει. Εδώ είναι ο διαγωνισμός τριπόντων. Για να δούμε το... Σαν να μπήκε γκολ. 53-37 γίνεται χαμός στον πάγκο. Σαν να μπήκε γκολ. Στο 90. Γκολ η ομάδα του Ντάλλας, 90 κάνανε Παντελή. Ο Πάνος είναι ποδοσφαιριστής, ταινίστας και μπασκετμπολίστας. Ταινίστας είναι. Έτσι. Λένω με 53-37. Από τις τελευταίες επιθέσεις, Κωστάκης για το Μολόνι. Ο Ρόκος στη γωνία. Δικό σου είναι Γιώργο. Ναι, κοίτα. 56-37. Ο κάπτεν αποθεώνεται από όλο το γήπεδο. Τσιρώνει τα βράδια. Καλά το MVP της αναμέτρησης. Δεν κατεβάζει την μπάλα όμως. Ο MVP. Δώστε του τον τίτλο του MVP να τελειώνουμε. Ήθελε δύο τρίποντα είχε πει για να βγει MVP. Αυτό μου είπε στο ημίχρονο. Για να δούμε. Τσαμάκης δεν του δίνει πάσα. Έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί του, είναι ξεκάθαρο. Μπάμπη δώσε στο Γιώργο. Μπάμπη πάσα στο Γιώργο. Ο αρχηγός είναι ο MVP. Λοιπόν, Κουβέλης. Ο Θόδωρος ο Κουβέλης. Κωστάκης τα ίσα. Νάτος. Αφήνει την μπάλα. Αφήνει την μπάλα. 56-37 θα είναι το τελικό σκορ. Κάνε εσύ το κλείσιμο, Παντελή. Οι Dr. Pharmacy είναι οι νικητές του χριστουγεννιάτικου τουρνουά του μπασκετάκι. Μετά από τρεις αγώνες δείξανε πάρα πολύ καλή εικόνα. Καταφέρανε, παίρνουν τη διοργάνωση, παίρνουν τον τίτλο. Έχουνε τρεις νίκες. Αγχωθήκανε χτες, σήμερα προσπαθήσανε σε κάποιο σημείο να αγχωθούν, αλλά κρατήσανε τη νίκη. Dr. Pharmacy, Emporio Armani, 56-37 είναι το τελικό σκορ. Πολύ όμορφες εικόνες στο κλείσιμο της διοργάνωσης. Ευχαριστήσουμε την Πόλη του Αγρινού, εμείς από Ασκετάκη, για την φιλοξενία, την άψογη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν οι απονομές. Τώρα είναι ο φίλος σου Σωτηρόπουλος. Να μας πας και εκεί που δεν μας έχεις πάρει. Λοιπόν, να τα πούμε αυτά.